για το θέμα α, βλέπετε οι αντιστοιχήσεις είναι 1α, 2γ, 3δ, 4β και 5γ. Για το θέμα β, για το β1, η απάντηση περιέχεται στη σελίδα 120 του σχολικού βιβλίου, με την παράθεση που βλέπετε στην κάρτα. Για το β2, τα στοιχεία της απάντησης περιέχονται στη σελίδα 136 του σχολικού βιβλίου, από το πρόβατο ντόλι έως το γέννησε την ντόλι. Το β3, αναζητά τα στοιχεία της απάντησης στη σελίδα 93 του σχολικού βιβλίου, όπου αναφέρεται από το σημείο η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων έως δυνατότητα αναπαραγωγής. Και στο β4 τα στοιχεία της απάντησης περιέχονται στη σελίδα 108 του σχολικού βιβλίου. Συγκεκριμένα είναι άνθρακας, άζωτο, διάφορα μεταλλικά ιόντα και νερό. Εδώ θέλουμε να σχολιάσουμε ότι μεταξύ των θρεπτικών συστατικών που αναφέρονται στην σελίδα που είπαμε στο σχολικό βιβλίο είναι και το νερό, το οποίο φυσικά είναι απαραίτητο καθώς παίζει το ρόλο του διαλύτη. Η εκφώνηση ζητά να αναφερθούν τα θρεπτικά συστατικά και όχι οι πηγές τους. Συνεπώς οι πηγές των θρεπτικών συστατικών και ο ρόλος τους δεν απαιτούνται. Στο θέμα γάμα, το γάμα 1, στο γάμα 1, από το γεγονός ότι όλοι οι απόγονοι της F1 έχουν κόκκινα μάτια, προκύπτει ότι το αλληλόμορφο για το κόκκινο χρώμα είναι επικρατές και το αλληλόμορφο για το λευκό είναι υπολοιπόμενο. Από το γεγονός ότι μόνο οι αρσενικοί απόγονοι στην F2 έχουν λευκά μάτια, συμπεραίνουμε ότι το γονίδιο είναι φιλοσύνδετο. Έστω Χ με εκθέτει κάπα κεφαλαίο το αλληλόμορφο για το κόκκινο χρώμα ματιών και Χ με εκθέτει κάπα μικρό το αλληλόμορφο για το λευκό χρώμα ματιών. Παρατίθεται το διάγραμμα της διασταύρωσης όπως το βλέπουμε στην κάρτα και η γονοτυπική αναλογία είναι ότι όλα τα Χ κεφαλαίο, Χ κάπα κεφαλαίο, Χ κάπα μικρό και όλα τα αρσενικά, όλα, με συγχωρείτε, Χ κάπα κεφαλαίο ψη. Στη φαινοτυπική αναλογία φαίνεται ότι όλα τα άτομα έχουν κόκκινα μάτια. Από το διάγραμμα της δεύτερης διασταύρωσης προκύπτει ότι η γονοτυπική αναλογία είναι για μένα τα θηλυκά, ένα Χ κάπα κεφαλαίο, Χ κάπα μικρό προς ένα Χ κάπα κεφαλαίο, Χ κάπα μικρό. Δεν το βλέπω καλά αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε. Το πρώτο είναι ένα Χ κάπα κεφαλαίο, Χ κάπα κεφαλαίο προς ένα Χ κάπα κεφαλαίο, Χ κάπα μικρό. Ενώ για τα αρσενικά ένα με το επικρατές, ένα Χ κάπα κεφαλαίο ψη προς ένα Χ κάπα μικρό ψη. Φαίνονται στην κάρτα καλύτερα αν μου ξεφεύγει κάτι, με συγχωρείτε. Στη φαινοτυπική αναλογία για τα θηλυκά, όλα τα άτομα έχουν κόκκινα μάτια, για δε τα αρσενικά διαχωρίζεται και είναι σε αναλογία ένα με κόκκινα προς ένα με λευκά μάτια. Τα αριθμητικά δεδομένα της άσκησης, έτσι όπως φαίνονται, 159 θηλυκά με κόκκινα, 82 αρσενικά με κόκκινα και 78 αρσενικά με λευκά, προσεγγίζουν την αναλογία 2 προς 1 προς 1 που προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα. Στην αιτιολόγηση μπορεί να γίνει αναφορά σε στοιχεία του πρώτου νόμου του Μέντελ, χωρίς να απαιτείται η πλήρης παράθεσή του. Για το γάμα 2, οι γονείς Ι1 και Ι2 έχουν φυσιολογικό φαινότυπο και αποκτούν απόγονο που εμφανίζει την ασθένεια. Η ασθένεια ως μονογονιδιακή ελέγχεται από αλληλόμορφα ενός μονογονιδίου. Ο απόγονος 2-3 κληρονομεί τα αλληλόμορφα που ευθύνονται για την ασθένεια από τους γονείς του, οι οποίοι όμως δεν την εκδηλώνουν στο φαινότυπό τους, άρα το αλληλόμορφο γονίδιο για την ασθένεια είναι υπολοιπόμενο και η έκφρασή του καλύπτεται από το φυσιολογικό επικρατές. Το θηλυκό ΙΒ3 πάσχει, οπότε φέρει το υπολοιπόμενο σε ομόζυγη κατάσταση και έχει κληρονομήσει ένα αλληλόμορφο από κάθε γονέα. Αν υποθέσουμε ότι το γονίδιο είναι φιλοσύνδετο, τότε το αρσενικό άτομο 3-4, αυτό το ΙΙ4 λοιπόν αυτής της γενιάς, θα φέρει το υπολοιπόμενο, άρα θα έπρεπε να πάσχει, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, άρα συμπεραίνουμε ότι το γονίδιο είναι αυτοσωμικό. Από τα παραπάνω προκύπτει λοιπόν ότι η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολοιπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Περνάμε στο Γ3 θέμα. Έστω α κεφαλαίο το αυτοσωμικό επικρατές για φυσιολογικό φαινότυπο και α μικρό το υπολοιπόμενο αλληλόμορφο για την ασθένεια.
Τότε το 3-1 άτομο, το οποίο είναι υγιές, φέρει ένα επικρατές α κεφαλαίο, ενώ έχει κληρονομήσει από τον πατέρα 2-2 ένα υπολοιπόμενο α μικρό. Άρα έχει γονότυπο ετερόζυγο α κεφαλαίο α μικρό. Αντίστοιχα, το άτομο 3-2 έχει γονότυπο α κεφαλαίο α μικρό επίσης. Κατά τη μείωση για το σχηματισμό γαμετών, σε κάθε γονέα τα αλληλόμορφα διαχωρίζονται και προκύπτουν γαμέτες α κεφαλαίο και α μικρό με ίση πιθανότητα. Οι γαμέτες των γονέων συνδυάζονται τυχαία μεταξύ τους με τη γονιμοποίηση και προκύπτουν οι γονότυποι των απογόνων όπως φαίνονται στο διάγραμμα που βλέπετε. Η φαινοτυπική αναλογία λοιπόν είναι για τα φυσιολογικά με τους γονότυπους που αναφέραμε παραπάνω, 3:4, καθώς το επικρατές καλύπτει την έκφραση του υπολοιπωμένου, και για τα ασθενή 1:4. Η πιθανότητα αυτή ισχύει ανεξαρτήτως φύλου. Όμως η πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι είναι 1:2 και επομένως συνολικά η πιθανότητα που ζητούν να γεννηθεί αγόρι που πάσχει είναι 1/2 επί 1/4, δηλαδή 1:8. Το φύλο καθορίζεται από τα φυλετικά χρωμοσώματα για το αγόρι. Είναι χυψή λοιπόν τα χρωμοσώματα, ενώ η ασθένεια ελέγχεται από αυτοσωμικό γονίδιο και μεταβιβάζεται ανεξαρτήτως φύλου. Άρα το φύλο και η ασθένεια είναι γεγονότα ανεξάρτητα μεταξύ τους και η πιθανότητα να συμβούν ταυτόχρονα είναι ίση με το γινόμενο των επιμέρους πιθανοτήτων. Να σημειώσουμε ότι μπορούν εναλλακτικά να υπολογίσουν οι υποψήφοι την πιθανότητα με τη διασταύρωση τη διευρυδική, δηλαδή χύψη α κεφαλαίο α μικρό επί χύψη α κεφαλαίο α μικρό, όπου ο ζητούμενος απόγονος είναι χύψη α μικρό α μικρό, δηλαδή πάλι την πιθανότητα 1:8. Και να σχολιάσουμε ότι η αιτιολόγηση αξιοποιεί στοιχεία των νόμων του Μέντελ πάλι, ωστόσο δεν απαιτείται η πλήρης παράθεσή τους. Και τονίζουμε ότι οι διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού της ζητούμενης πιθανότητας είναι ισότιμοι.